Το ερώτημα λοιπόν που έρχεται στα χείλη του μέσου πολίτη είναι: έχετε χρήματα για πέταμα, επενδύετε στο χόμπι σας ή θέλετε μέσω ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης, θέλετε με αυτόν τον τρόπο να αγοράσετε πολιτική και επιχειρηματική επιρροή? Λοιπόν, καταρχήν επιχειρηματική επιρροή δεν έχω, όπως σας είπα, επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τώρα για τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έπαθα μια τεράστια ζημιά στο πρώτο Sky, διότι και για λόγους, και από λάθη που έκανα εγώ, αλλά και για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού των οποίων υπέστην από εταιρείες που είχαν σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο και παίρνανε έργα κτλ. Και δάνεια, βλέπετε που φτάσαμε. Δεν μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Βέβαια, έκανα και εγώ πολλά λάθη τότε και αναγκάστηκα, για να μην κλείσει ο σταθμός, ουσιαστικά ανευθυμήματος να τον παραχωρήσω στον κύριο Κοντομινά, μέσα από μια άλλη διαδικασία τέλος πάντων, χωρίς κανένα αντίτιμο. Και τότε έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αγγλία, ασχολήθηκα μερικά χρόνια μόνο με την ναυτιλία. Είχα αποφασίσει να μην γυρίσω στην Ελλάδα, διότι είχα βαθιά απογοήτευση από την πρώτη μου αποτυχία. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθα εδώ και είπα τι ωραία που είναι η Ελλάδα και πόσο έχουμε αλλάξει σαν χώρα. Και το 2005 επέστρεψα από την Αγγλία και κάποια χρήματα που είχα βγάλει αποφάσισα να ξαναεπενδύσω. Ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα στα μέσα ενημέρωσης. Όπως μου είχαν πει σύμβουλοι μας από το BBC το 1993-94, θα σας γελάσω, όταν ξεκίναγα και νόμιζα ότι τα ήξερα όλα, μου είπανε σε πόσα χρόνια υποθέτεται ότι θα βγείτε μία ή άλλη. Τους λέω του χρόνου, του παραχρόνου. Α, μου λέει, γιατί εμείς έχουμε κανόνα ότι χρειάζονται 5 με 6 χρόνια για ένα κανάλι ώστε να μπορέσει να αποσπάσει το ποσοστό της διαφήμισης που του αναλογεί, διότι θέλει μια περίοδο ρήμανσης, ξεκινάει από το 0 το πρώτο χρόνο, οπότε επιδοτείται. Δηλαδή ένα κανάλι, γιατί το λέω αυτό, ένα κανάλι de facto τα πρώτα χρόνια μπαίνει μέσα. Όπως έκανε και ο Sky. Δυστυχώς, η εικόνα που είχα για την πατρίδα μας και την οποία είχαμε και όλοι απεδείχθη λανθασμένη και βρέθηκα να έχω επενδύσει ένα πολύ σημαντικό μέρος της περιουσίας μου σε μια καταστροφική περίοδο για τη χώρα και προσπαθώ με νύχια και με δόντια να τη διατηρήσω εν ζωή. Άρα αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι κρατάτε ένα κανάλι γιατί είναι ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο δεν θέλετε να χάσετε? Όχι, είναι, έχω βάλει όλη μου την περιουσία, δεν είπα αυτό. Έχω κάνει μια επένδυση, αν θέλετε Έλληνα σήμερα θα την έκανε ούτως ή άλλως, σε λάθος τόπο, σε λάθος χρόνο. Το έχετε μετανιώσει? Μάλλον όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι δύσκολα σωστά απάντησα το όχι. 49-51. Και κάτι τελευταίο.